σας πω σχετικά με το Μουσείο Αχίλιο είναι ένα υποκατάστημα της εταιρείας ακίνητου δημοσίου, το οποίο είναι μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία κάθεται κάτω από το λεγόμενο υπερταμείο. Το Μουσείο του Αχιλίου στην Κέρκυρα είναι ή το δεύτερο ή το τρίτο σε επισκεφτικότητα στην Ελλάδα. Αμέσως μετά το Μουσείο της Ακρόπολης και πολλές θέσεις πάνω από την Αρχαία Ολυμπία, τους Δελφούς κλπ. Οι εργαζόμενοι του Μουσείου Αχιλίου το τελευταίο ιδιαίτερα διάστημα αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο με την τοπική διοίκηση όσο και με τη διοίκηση που έχει τοποθετηθεί από την κυβέρνηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν αναδείξει το πρόβλημα της. Το ότι το αρχείο κατέρε, έχουν αγωνιστεί δυσανάλογα για το μέγεθος του σωματείου και των εργαζομένων για να δείξουν αυτό το πρόβλημα. Εντάχθηκε τελικά κάτω από δικές μας πιέσεις το έργο στο ΕΣΠΑ με ποσό άνω των 12 εκατομμυρίων ευρώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Και αυτή τη στιγμή αυτοί οι εργαζόμενοι που αγωνίστηκαν για αυτό το πράγμα διώκονται. Αυτή τη στιγμή το αρχείο έχει κλείσει για επισκευές, δεν ξέρουμε πότε θα ξανανοίξει. Φημολογείται ή διαρρέεται τον Μάιο ή τον Ιούνιο που έχοντας χάσει ακόμη ένα Πάσχα για την Κέρκυρα, με καιρού επιτρέποντος αυτά. Οι εργαζόμενοι για το επόμενο διάστημα καλούνται να δουλέψουν σε μια αποθήκη που έχει μισθωθεί από έναν ιδιώτη, υπογράφοντας ιδιωτικό συμφωνητικό διάθεσης της εργασίας τους σε ιδιώτη, ο οποίος φυλάσσει κάποια αντικείμενα του αχιλίου. Για να καταλάβετε το δυσανάλογο του μέτρου του βάρους που σηκώσαμε εμείς, στο φύλλο 5172, τέχος Β, της 9/11/2021, στο ΦΕΚ, βγήκε η ετήσια έκθεση προπραγμένων του ΑΣΕΠ. Μετά από δική μας καταγγελία, αποτυπώνεται ότι όλες οι προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από την Εταιρεία Κινήτων Δημοσίου, είτε τον αριθμό πάνω από 700, από το 2018 και εδώ θα είναι παράνομες. Και καλούνται τα ποσά αυτά να καταλογιστούν στους υπεύθυνους οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτές τις προσλήψεις. Το κερνό είναι το 10% αυτού του ποσού που συζητάμε. Και γι' αυτό το λόγο ακόμη δεχόμαστε και διώξεις και πιέσεις και τόσο εγώ όσο και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Αναμένουμε από εσάς προσωπικά και από το ΚΚΕ, το οποίο πάντα βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων, τη δικαιοσύνη, να επικρατήσει η δικαιοσύνη, να απομακρυνθούν άμεσα οι παράνομα προσληφθέντες με 4.000 και 5.000 ευρώ μισθό, να βρουν χώρο οι εργαζόμενοι με τα πραγματικά προσόντα να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση μέσω ΑΣΕΠ, γιατί δεν το λέω εγώ, ο ΑΣΕΠ το λέει αυτό ο ίδιος, και να κάνουν ό,τι μπορεί να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Να επανέλθει η νομιμότητα στην εταιρεία.